Είναι τα Pod Radio του Pro News. Μετά την πρώτη μεγάλη φωτιά του καλοκαιριού που ξεκίνησε από την Άνω Γλυφάδα και επεκτάθηκε στη Βούλα, καταστρέφοντας σπίτια και περιουσίες. Ο Δήμαρχος Γλυφάδας καταγγέλει πως η φωτιά ξέσπασε από τον υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, αναφέρει ο ΔΕΔΙΕ. Συμφωνώ με τον Δήμαρχο, δεν είναι οικιστική περιοχή. Είναι σε απόσταση τουλάχιστον 500 μέτρων από τα πρώτα σπίτια. Κατά συνέπεια, δεν είναι αρμοδιότητα δική του να έχει καθαρίσει το χώρο. Εδώ είναι ΔΕΔΙΕ και εδώ είναι δασική υπηρεσία. Όποτε μας ζητείτε κάτι, σπέβδουμε αμέσως να το κάνουμε. Το μείζον εδώ δεν είναι αν είναι αυτά τα χορταράκια που βλέπετε εδώ. Είναι αν αυτές οι ελιές και αν κάποια δέντρα γύρω από τον σταθμό αυτόν που βλέπετε πρέπει να υπάρχουν ή όχι. Το βέβαιο είναι ότι κάτι ξεκίνησε από εδώ. Αυτά από τον Δήμαρχο, τον Γιώργο Παπανικολάου, μιλώντας χθες στο Star. Από τα πρώτα στοιχεία δεν προκύπτει η εμπλοκή του ΔΕΔΙΕ στην πυρκαγιά που ξέσπασε στην Άνω Γλυφάδα. Σε κάθε περίπτωση θα περιμένουμε το πόρισμα της πυροσβεστικής, της μόνης αρμόδιας, ώστε να εξακριβωθούν τα αίτια. Αυτή και η απάντηση του ΔΕΔΙΕ. Τον ΔΕΔΙΕ τον πληρώνετε όλοι εσείς που μας ακούτε, φίλες και φίλοι, μέσα από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Ο ΔΕΔΙΕ είναι αυτός ο οποίος μεταφέρει το ρεύμα μεσαίας και χαμηλής τάσης από τους υποσταθμούς οι οποίοι υπάρχουν, είτε μέσα είτε λίγο έξω από τις πόλεις. Το μεταφέρει λοιπόν στο σπίτι σας. Είναι αυτός επίσης ο οποίος έρχεται και κοιτάζει τα ρολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος στο σπίτι σας, αυτά που είναι συνήθως στις πολυκατοικίες με το που μπαίνει κανείς σε κάποιο σημείο των κοινόχρηστων χώρων ή σε σπίτια μονοκατοικίες, σε κάποια γωνιά, σε κάποιο σημείο του σπιτιού εκτός της κύριας κατοικίας. Τώρα, ότι υπάρχουν περιπτώσεις που ο ΔΕΔΙΕ έχει να περάσει να τσεκάρει τα ρολόγια σας για 4, 5, 6, 8 και 10 μήνες, αυτό έχει σαν συνέπεια εσείς να λαμβάνετε λογαριασμούς έναντι και όταν γίνει μέτρηση να σας έρθει ο εκαθαριστικός που σας χτυπάει κατά κέφαλα. Αν έχετε μια νεόδημητη κατοικία και θέλετε να βάλετε ηλεκτρικό ρεύμα και επιλέξετε έναν ιδιώτη πάροχο ή ακόμη και τη ΔΕΗ, θα σας πούνε ότι αφού κάνετε την αίτηση θα πρέπει στη συνέχεια να περάσει ο ΔΕΔΙΕ για να κάνει τη σύνδεση. Μην απορρίσετε αν για να γίνει αυτή η σύνδεση χρειαστεί να περάσουν 2, 3, 4 εβδομάδες, ένας μήνας, 2 μήνες ή καμιά φορά και περισσότερο. Ο ΔΕΔΙΕ είναι αυτός επίσης που, όπως είπαμε φίλες και φίλοι, έχοντας την ευθύνη του δικτύου μέσης και χαμηλής τάσης, πρέπει να το συντηρεί, όπως επίσης και τους υποσταθμούς. Και τελικώς αποδεικνύεται ότι πάρα πολλές πυρκαγιές προέρχονται από εκρήξεις και από σπινθήρες σε αυτούς ακριβώς τους υποσταθμούς. Και όμως, κυρίες και κύριοι, τον ΔΕΔΙΕ τον πληρώνετε εσείς που μας ακούτε, όπως είπαμε, σε κάθε λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, έτσι ώστε ο ΔΕΔΙΕ
να εισπράττει κάθε ημέρα που περνάει από τις δικές σας τις τσέπες συνολικά 2 εκατομμύρια ευρώ και να έχει κέρδη ετήσια το 2019 που ήταν η τελευταία χρονιά πριν από την πανδημική κρίση ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι η πλέον κερδοφόρα ελληνική δημόσια επιχείρηση για έναν και μοναδικό λόγο, ότι είναι μονοπόλιο. Η παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος, η λεγόμενη καθετοποιημένη, είναι τέσσερις αυτοί που αποτελούν και το καρτέλ της ενέργειας: η ΔΕΗ, η Μυτιλινέως, τα ελληνικά πετρέλαια και η Τέρνα Ενεργειακή. Αυτοί παράγουν την ηλεκτρική ενέργεια και την διανέμουν και σας την πουλάν. Αλλά αυτή την ηλεκτρική ενέργεια σας την μεταφέρει στο σπιτάκι σας ο ΔΕΔΙΕ. Αφού προηγουμένως βεβαίως από τους σταθμούς παραγωγής έρθει μέχρι τους υποσταθμούς μέσα από το δίκτυο υψηλής τάσης το οποίο συντηρεί ο ΑΔΜΙΕ, αλλά εδώ πέρα τώρα σας μιλάμε για τον ΔΕΔΙΕ που φέρνει το ρεύμα στο σπίτι σας και είναι μονοπόλιο. Τέσσερις η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με τη ΔΕΗ βέβαια να έχει το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς με 64%, ένας και μοναδικός κρατικό μονοπόλιο, πολύτιμο κρατικό μονοπόλιο, ο μεταφορέας της ηλεκτρικής ενέργειας, ο Carrier. Η πιο προσοδοφόρα δημόσια ελληνική επιχείρηση. Γιατί είναι μονοπόλιο και πληρώνεται ανελιπώς είτε από κάποιον με μεγάλο εισόδημα, από έναν πλούσιο για παράδειγμα που έχει μία βίλα στην Κηφισιά ή στην Εκάλη, και από έναν τσομπάνο ο οποίος έχει ένα μαντρί στα Γκράβαρα το οποίο ηλεκτροδοτείται όμως. Όλοι πληρώνουν τον ΔΕΔΙΕ. Γι' αυτό και εισπράττει 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα από τις δικές σας τις τσεπούλες. Και όμως, κύριοι της κυβέρνησης, αυτή την δημόσια επιχείρηση την πουλήσατε. Και προσέξτε τι κάνατε. Πουλήσατε το 49% της επιχείρησης αυτής και την πουλήσατε σε ένα αυστραλιανό fund, το Macquarie Asset Management, το οποίο καμία σχέση δεν έχει με τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι ένα κερδοσκοπικό fund. Σε αυτό το fund λοιπόν πουλήσατε το 49% του ΔΕΔΙΕ, δηλαδή της δημόσιας περιουσίας. Εισπράξατε ζεστά στα ταμεία του ΔΕΔΙΕ 1,3 δις. Αλλά το ΦΑΝΤ πλήρωσε άλλα 800 εκατομμύρια ευρώ τα χρέη τα οποία έχει ο ΔΕΔΙΕ, κυρίως προς τις τράπεζες. Το deal αυτό, φίλες και φίλοι, που έγινε τον Φλεβάρι ο οποίος μας πέρασε, θεωρήθηκε το μεγαλύτερο deal στην ιστορία των ελληνικών δημόσιων επιχειρήσεων. Δηλαδή τότε πήραμε τα περισσότερα λεφτά, αλλά τα πήραμε για να τα κάνουμε τι? Γιατί είπαμε, πουλήσαμε δημόσια περιουσία, το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, το μονοπόλιο. 1,3 δις λοιπόν ζεστά στα ταμεία του ΔΕΔΙΕ. Αλλά ακούστε τι έγινε. Δεν πουλήθηκε, ας πούμε, το 51%,
έτσι ώστε ο ιδιώτης να πάρει και το management, ώστε λειτουργώντας με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια να εξυγχρονίσει έναν δημόσιο οργανισμό, να κάνει ορθολογικές επιλογές με βάση τις απαιτήσεις της αγοράς, να τον κάνει δηλαδή πιο μοντέρνο, πιο σύγχρονο, ένας ιδιώτης μάνατζερ. Όχι, διότι ο ιδιώτης μάνατζερ θα αποφάσιζε με βάση πλέον τα δικά του κριτήρια, ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις της αγοράς. Δεν θα δίνει δηλαδή λογαριασμό στην κυβέρνηση και συγκεκριμένα στο Μέγαρο Μαξίμου. Όχι, το management παρέμεινε στο δημόσιο. Το management παρέμεινε στον διευθύνοντα σύμβουλο, στον κύριο Αναστάσιο Μάνο, διορισμένο με αμιγώς ρουσφετολογικά κριτήρια από την κυβέρνηση. Αν δείτε το βιογραφικό του, το Μητρό Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο είχε δημιουργηθεί όσο το κόμμα ήταν στην αντιπολίτευση, έχει δεκάδες τέτοια βιογραφικά στη διάθεσή του. Ούτε έγινε κάποιος διαγωνισμός όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ένας μεγάλος οργανισμός, αν θέλει να προσλάβει έναν διευθύνοντα σύμβουλο, θα πάει σε μια μεγάλη ιδιωτική εταιρεία, σε έναν ιδιωτικό φορέα, ο οποίος έχει τους καταλόγους με τα στελέχη πιστοποιημένα, θα του δώσει τα στοιχεία, θα πάρει 3-4 βιογραφικά τα οποία θα τα αξιολογήσει αυτός ο ιδιωτικός φορέας πιστοποιημένος για να κάνει αυτή τη δουλειά, και θα του πει πάρε αυτά τα 3-4-5 βιογραφικά και επέλεξε εσύ. Όχι, τον διορίσατε ρουσφετολογικά. Τώρα, το τι έχει κάνει αυτός ο κύριος στον ΔΕΔΙΕ, τριπλασίασε και αυτός τον μισθό του, έτσι ώστε να παίρνει 500 ευρώ την ημέρα. Σε κάθε δε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΔΙΕ, η αμοιβή για κάθε συνεδρίαση, η οποία γίνεται και διαδικτυακά, για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επιπλέον 700 ευρώ για κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Και όλοι αυτοί οι κύριοι που ενθυλάκωσαν πουλώντας την δημόσια περιουσία 1,3 δις δεν είναι ικανοί ούτε καν να συντηρήσουν με ασφάλεια έναν υποσταθμό ο οποίος βρίσκεται κανά 2-3 χιλιόμετρα από την παραλία της Γλυφάδας, άντε 4 πόσα είναι. Αλλά βεβαίως τους έχετε εκεί για έναν και μοναδικό λόγο, για να μπορείτε να τους ελέγχετε, δίνοντάς τους βεβαίως έναν ηγεμονικό μισθό, να τους λέτε κοίταξε να δεις, εγώ σου δίνω 500 ευρώ τη μέρα που δεν θα τα έπαιρνες πουθενά αλλού, αλλά αυτό το 1,3 δις που εισέπραξες πουλώντας την δημόσια περιουσία σε κερδοσκοπικό φαντ θα το αξιοποιήσεις όπου εγώ σου πω. 1,3 δις είναι πολλά λεφτά και είναι και ανεξέλεγκτα εκτός δημόσιου λογιστικού. Τα κάνει ο Μάνος ό,τι γουστάρει, για την ακρίβεια ό,τι του πούνε. Κατά τα άλλα, το δίκτυο παραμένει στο χάλι στο οποίο βρίσκεται, και για να βάλει ρεύμα σε μια νεόδμητη κατοικία μπορεί να κάνει και κανά 2 μήνες. Αλλά το 1,3 δις
αυτά τα πολλά λεφτά, ο Μάνος, ο μάνατζερ, θα τα δώσει, θα τα αξιοποιήσει εκεί που θα του πείτε εσείς από το Μέγαρο Μαξίμου, και γι' αυτό τον διορίσατε εκεί χωρίς καμιά διαγωνιστική διαδικασία, ρουσφετολογικότατα, ακριβώς για να είναι απολύτως ελεγχόμενος, για να μπορέσει το 1,3 δις που εισέπραξε, και το οποίο στην ουσία είναι λεφτά του ελληνικού λαού, να το ξοδέψει χωρίς απολύτως κανέναν έλεγχο, όπου του πείτε. Και μετά κάθεσε, Γιώργο Παπανικολάου, αγαπητέ μου φίλε, εκλεκτέ δήμαρχε της Γλυφάδος, και βγαίνει στις πρωινές εκπομπές και τσακώνεσαι εκεί και με τον Γιάννη Κωνσταντάτο από τον γειτονικό δήμο, και λες ότι για όλα φταίει ο ΔΔΕ, και έχεις δίκιο τουλάχιστον ως προς τα αίτια της πυρκαγιάς. Αναμένεται βέβαια και το πόρισμα της πυροσβεστικής, αλλά Γιώργο μου, εσύ που είσαι και από τα σπλάχνα του κόμματος, εκλεκτός φίλος κυρίες και κύριοι, πρώην πρόεδρος της ΟΝΕΔ, εσύ Γιώργο μου που το κόμμα και τους μηχανισμούς τους γνωρίζεις καλά, εγώ θα σου δώσω μια φιλικότατη ιδέα. Πάρε ένα τηλέφωνο τον Μάνο και μίλα του γαλιστή, και πες του ότι αν δεν τσακιστούν να κάνουν υποσταθμούς διανομής ηλεκτρικού ρεύματος έτσι όπως πρέπει, με τα λεφτά και των γλυφαδιωτών που έχουν ενθυλακώσει, πες του λοιπόν ότι κάθε μέρα θα τον κράζεις, γιατί να ξέρεις ότι αλλιώς δεν καταλαβαίνουν, και ότι κινδυνεύεις να ξαναγίνει κανένας πινθήρας εκεί, σε αυτόν τον υποσταθμό που ποιος ξέρει από πότε θα τον έχουν. Όταν φτιάχτηκε, μπορεί εσύ Γιώργο μου να σου να και αγέννητος, και που αποτελεί μία στην ουσία ορολογιακή βόμβα στις παρυφές της πόλεως της οποίας δημαρχεύεις. Πάρ' τον Μάνο και πλάκωσέ τον στα γαλλικά, γιατί βγάζει πολλά, κάνει πολλά και διαχειρίζεται δις. Πες του ότι αυτά πρέπει να τα διαχειρίζεται με βάση τα συμφέροντα και των γλυφαδιωτών, και όχι με βάση τις επενδύσεις εκεί που αυτός τις κάνει. Τα Pod Radio του ProNews ανανεώνονται καθημερινά μέσα από τη σελίδα του ProNews.gr.